ασορτεί ο πρόεδρος, καλημέρα κύριε πρόεδρε, στο μπλε και στο κόκκινο. Κοιτάτε προς Τσίπρα, καλημέρα, αλλά αγαπάτε καλημέρα, Σαμαρά. Καλημέρα, τι ακριβώς, καλημέρα, κοιτάτε κύριε προς πρόεδρε. Τσίπρα ελαφρώς και κοιτάτε και αγαπάτε Σαμαρά, τι γίνεται. Με μπερδέψατε τώρα με το κόκκινο και με το μπλε. Πολύ μπλε και λίγο κόκκινο. Θα μπορούσε να είναι η ομάδα μου που είμαι Απόλλων. Ναι. Θα μπορούσε να είναι και ο Ολυμπιακός που είναι ο πρωταθλητής. Λοιπόν, επί της ουσίας. Είδα και το τρέιλερ. Και νικητή στον Πειραιά. Να ξεκαθαρίσω ναι. και τα λοιπά. Ναι, ναι. Αυτό το 3% το οποίο πήρε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συνδεσμός, βγαίνοντας από την ομίχλη και την μοναξιά, ναι. δεν ήταν για να συνεργαστούμε με τον κύριο Σαμαρά. Ήταν για να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, αυτό ήταν και ο στόχος. Αυτή θα είναι και η προσπάθειά μας. Να βοηθήσουμε όπου μπορούμε, ναι. όσο μπορούμε την Ελλάδα. Με ποιους. Από εκεί και πέρα, ουδέν. Με ποιους. Και να διευκρινίσω. Ναι. Πώς. Με ποιους. Μα δεν είπα γιατί με ποιους. Δεν μας είπανε με ποιους. Μας είπαν ότι μπείτε στο παιχνίδι ναι. για να βοηθήσετε με αυτά τα οποία λέτε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ξεκάθαρα. Με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Ναι. Πρώτον, έχω διάφορες κυκλωτικές κινήσεις. Δεύτερον, δεν έχω καμία επίσημη πρόταση από τον οποιοδήποτε. Ναι. Δεύτερον, τρίτον μάλλον, εμείς δεν κάναμε κανένα αραβόνα με κανέναν. Μάλιστα. Τέταρτον, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ακολουθητία πολιτική με βρίσκει σύμφωνα. Άκουσα και πριν από λίγο ότι πρέπει να αλλάξει πολιτική ο κύριος Σαμαράς. Η πολιτική αυτή οδηγεί, επαναλαμβάνω, στην καταστροφή. Επομένως, μη με περιμένουν εμένα ανάμεσά τους. Είναι ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο λοιπόν, μέχρι εκεί που δεν παίρνω. Η πόρτα εγώ θα όμως. Δώσω τη μάχη ναι. για να βοηθήσω την πατρίδα. Κύριε Πρόεδρε, κάνατε την έκπληξη με το κόμμα σας. Πήγε πάρα πολύ καλά. Διπλασιάσατε τα ποσοστά σας. Τα μικρά κόμματα παίζουν λέει, πολύ το μεγάλο και ρόλο. Το έκανε. Τον έχει φωτογραφία είμαστε, πρώτη σελίδα. Λοιπόν. Ναι, ναι. Κύριε Πρόεδρε, ναι. η πόρτα της Νέας Δημοκρατίας για εσάς ήταν κλειστή. Τώρα έχει. Ναι, είπα μπορεί και μπορεί. Παραμένει κλειστή η πόρτα. Μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία. Η πόρτα, ποια πόρτα. Η κυρία είσοδος. Η κυρία είσοδος. Μην τον μπλέκετε, μην τον μπλέκετε. Μην τον μπλέκετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άλλο Νέα Δημοκρατία, άλλο ο λαός. Άλλο η πολιτική του κυρίου Σαμαρά, εντελώς διαφορετική η δικιά μας πολιτική. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Απολύτως καμία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμως έχω εγώ μία εντολή, θαρώ ναι. από τον ελληνικό λαό, ξαναμπέ στο παιχνίδι ναι. και ξαναμπαίνω στο παιχνίδι για να βοηθήσω. Τους Έλληνες. Ωραία. Για να βοηθήσω τον Ωραία. Κύριο Σαμαρά. Μόνος του. Στην δύσκολη στιγμή Ωραία. Που έχει φέρει μόνος τον εαυτό του. Εγώ διάβασα. Να λέτε, δεν θέλω να γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας στην Ελλάδα. Το είπατε. Και το παραλαμβάνω. Για πολλούς λόγους. Ναι. Ένας από τους λόγους, ναι. ο οποίος γνωρίζει τη σύγχρονη πολιτική ιστορία, θα διαπιστώσει ότι ή ο Ουάσιγκτον από το 70 και μετά ακουμπάει σε αριστερείς προελεύσεως πολιτικούς. Να θυμίσω το Σολάνα. Που τον έκανε τα πάντα, να θυμίσω τον Μπαρόζο που τον έκανε τα πάντα. Βλέπω λοιπόν ότι αυτή η πολιτική συνεχίζεται. Δεν διακρίνω ότι ο κύριος Τσίπρας θα έχει την ίδια μάχη εναντίον όλων αυτών των μεθοδεύσεων της Δύσης που έχουν οι ευρωσκεπτικιστές. Οι μόνοι οι οποίοι αντιστέκονται σήμερα σε αυτό το μοντέλο που στην Ευρώπη διακινεί η κυρία Μέρκελ είναι οι ευρωσκεπτικιστές. Δεν είναι η αριστερά. Δηλαδή, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Εγώ δεν κατάλαβα. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, επειδή είστε γρήγορος και σαφής. Για ποιο λόγο δεν θέλετε ο Τσίπρας να γίνει πρωθυπουργός στην Ελλάδα? Επειδή τον εγουστάρει η Αμερική? Ο ένας από όλους τους λόγους, ναι. ο ένας από όλους τους λόγους ναι. είναι ότι πιστεύω ότι ήδη έχει ενταχθεί μέσα στο σύστημα. Αυτά τα οποία βλέπω τώρα δεν είναι αυτό που ήταν ο Τσίπρας πριν από 4-5 χρόνια. Επομένως, λοιπόν, δεν έχω κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να φύγω από το οτιδήποτε θα μπορούσε να θεωρείται αρνητικό βέβαια, αυθεντικό, να πάω σε κάτι μη ναι, αλλά ένα σπο, θα πει όμως κάποιος, Γιώργο Καρατζαφέρη, και εσύ καθόσουνα με τον Παπαδήμο, τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο και τους υπόλοιπους, σύστημα ήταν και αυτοί. Πώς κατηγορείς τον Τσίπρα ότι έγινε σύστημα? Ο Τσίπρας δεν κάθισε σε κανένα τραπέζι με αυτούς. Επαναλαμβάνω άλλη μια φορά, Γιώργο, επειδή ακριβώς, ναι. επειδή ακριβώς εν της πράγμαση διεπίστωσα το τι συνέβαινε και γι' αυτό έφυγα σε μερικές εβδομάδες. Ξεκάθαρα. Μάλιστα. Εάν ήταν κάτι το οποίο πίστευα ότι έχει προοπτική, θα είχα μείνει εκεί. Δεύτερον πράγμα, δείχνει μια ανοριμότητα ο αξιότιμος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από μερικούς μήνες δεν ήξερα να μετρήσει καλά τις ημέρες
με την πρόταση μορφής και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο μάλλον δεν πήγε καθόλου καλά. Μετά πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας την πρώτη μέρα, μη γνωρίζοντας προφανώς ότι το Σύνταγμα με την αναθεώρηση του 85 δεν παρέχει καμία δυνατότητα εξοδότηση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να διαλύσει τη Βουλή και να προκηρύξει εκλογές. Εκτός και αν το ήξερε και το έκανε για το Θεαθήνε, πράγμα που δεν είναι πάρα πολύ όριμο. Είναι μια σειρά πραγμάτων. Από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο αυτό το οποίο φαίνεται, είναι σαν το παγόβουνο. Το 1 δέκατο είναι πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, τα 9 δέκατα είναι από κάτω. Αυτά τα 9 δέκατα από κάτω, εν πάση περιπτώσει, εγώ κρατάω μια μεγάλη έντονη επιφύλαξη. Μάλιστα. Τώρα, τα πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Τσίπρα. Πάμε τώρα στην κεντροδεξιά. Πολλά κομματάκια και το μεγάλο κόμμα υπό τον Σαμαρά. Ρωτώ. Δεν θέλετε Νέα Δημοκρατία με τον Σαμαρά, το έχετε πει. Με τους υπόλοιπους που συνθέτουν το παζλ, τους πιο μικρούς που είναι κοντά σε εσάς, τα τρία μισάρια, τα τεσσάρια, τα δυο μισάρια, το 1% κλπ. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πεντάρι εξάρι. Θα μαζευτείτε ποτέ ώστε να είστε το μικρό ποδαράκι της μεγάλης, του μεγάλου άλλου κόμματος? Ή ο Καρατζαφέρης λέει μπαίνω εγώ μες στο γήπεδο και είμαι και τερματοφύλακας και αμυντικός και κέντρο και σεντερφόρ και φίλαθλος και διαιτητής. Τι γίνεται εδώ? Ναι, δεν είναι one man show βέβαια όλο το πράγμα. Αλλά άρα... δεν νομίζω όμως ότι οι περιστασιακές ενώσεις ναι. Ωφελούν. Είδατε και πριν από μερικές ημέρες οι περιστασιακές ενώσεις ότι ήταν κάτω από τους κυνηγούς. Μη με βάζει σε τέτοια πράγματα περιστασιακά. Εμείς έχουμε χαράξει μια πορεία. Μάλιστα. Είμαστε 14 χρόνια στην πρώτη γραμμή. Τιμωρηθήκαμε από τον Νικόλαο, ο οποίος ενδεχομένως ίσως μέσα στην παραζάλη της καθημερινότητας δεν κατάλαβε το νόημα της προσπάθειάς μας εκείνης. Μη μας μπλέκεις λοιπόν με περιστασιακές ενώσεις. Εμείς είμαστε εδώ. Έχουμε μια πηγή, η οποία πηγή έχει νερό. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να έρθει να ξεδιψάσει. Αλλά βεβαίως όχι να λέει λατήσει. Και να πω και τούτο Γιώργο, ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει ιστορικό προηγούμενο και το καταθέτω με παρησία, με πάρα πολύ παρησία και καθόλου έπαρση. Να του παίρνουν 10 βουλευτές ναι. Και το κόμμα να βγαίνει απάνω. Δεν έχει ξαναγίνει. Πρώτη φορά έγινε. Να θυμίσω ότι ο κύριος Σαμαράς τα παράτησε με την Πολάν, ο κύριος Σοβόλας τα παράτησε με το Δίκη, ο κύριος Στεφανόπουλος τα παράτησε. Ο μόνος ο οποίος επέμενε και τελικά κέρδισε πάλι την εντολή του ελληνικού λαού είναι ο λαϊκός ορθόδοξος ηρεμός. Η εντολή είναι προχωρήστε και θα προχωρήσουμε. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε, μετά από όλα αυτά τα οποία γίνανε, κρατάμε καλή κρυσάρα. Έχουμε καλό δημιστήριο γιατί δεν θέλουμε να πάθουμε πάλι τα ίδια. Με τον κύριο Καμένο θα συνεργαζόσασταν? Ο κύριος Καμένος έχει έναν άκρατο παρορμητισμό που τον εκθέτει. Και να κάνει συζήτηση η Μάγδα. Με ποιον, εφόσον δεν το ελέγχει το κόμμα του. Θα μπορούσα να κάνω μια συζήτηση με τον Πάνο τον Καμένο, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, είμαστε μαζί, έχει και έναν σεβασμό απέναντί μου, αλλά δεν το ελέγχει. Όταν τον είδα πριν μερικούς μήνες στη Θεσσαλονίκη και είπαμε κάποια πράγματα, το πρώτο που το ρώτησα, το ελέγχεις? Εφόσον το ελέγχεις, δεν το ελέγχει. Δεν πάει γίνει κουβέντα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει σοβαρά στελέχη ανάμεσα σε αυτά τα οποία του έχουν μείνει. Και βεβαίως, επίσης πολύ σοβαρά στελέχη έχουν φύγει από τον κύριο Καμένο. Με Πολύδωρα και Ψωμιάδη θα κουβεντιάσετε καθόλου? Έχω την αίσθηση ότι μόνοι τους απεκλείστησαν, μόνοι τους. Μόνοι τους, γιατί στο μετεχολόγιο τους τώρα έχουν μία μετοχή για το 4. Πριν τις εκλογές είχαν περισσότερες μετοχές ο καθένας από αυτούς. Νομίζω ότι μόνοι τους ήταν επιλογή τους, λαθασμένη επιλογή. Να παραμερίσουν από τα πράγματα. Λυπάμαι γιατί και οι πέντε, γιατί πρόκειται περί πέντε, έτσι είναι. Ο κύριος Ψωμιάδης, ο κύριος Παθεμελής από τη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Πολύδωρας, ο κύριος Νικολόπουλος, ο κύριος Ζώης, είναι ζωντανές προσωπικότητες. Όμως δεν φτούρισαν στον κόσμο. Δεν μπορώ να ξέρω αν αύριο ξανακερδίσουν τον κόσμο, αυτό αφορά τους ίδιους. Άρα δεν συνεργάζεστε με κανέναν. Εγώ αυτό εισέπραξα. Δηλαδή. Τραβάει μόνος του. Έχετε εσείς κλείσει την πόρτα. Προχωράει μόνος του. Προχωράω μόνος μου. Το είπε. Όχι, προχωράμε προς τα εμπρός. Ή στο δρόμο μπορεί να γίνουν και συναντήσεις και συμπτύξεις. Δυστυχώς για την μεγάλη παράταξη έχουν φύγει πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί δυσαρεστημένοι. Έφυγε ο Θανάσης ο Γιαννόπουλος.
ο πρώην Υπουργός Υγείας, εξαίρετος. Έχει φύγει ο Κακλαμάνης. Είναι πολύ στενάχωρος. Είστε κοντά με τον κύριο Κακλαμάνη, μαθαίνω, ε. Με τον κύριο Κακλαμάνη είστε κοντά. Κυρία, έχει φύγει. Είστε κοντά. Η κυρία Μαριέτα Γιαννάκου. Υπάρχει ένας σοβαρός πολιτικός πληθυσμός, ο οποίος αισθάνεται αυτή τη στιγμή λίγο μετέωρος. Εμείς πρέπει να δείξουμε την απαραίτητη σοβαρότητα για να μπορέσει να ανοίξει ένας διάλογος. Δεν θα πάρουμε μία απόχη και ό,τι βρούμε να μπει μέσα στην ψαριά. Άρα, έτσι, αυτό το ξεκαθαρίσουμε. Άρα, ίσως δεν μας ενδιαφέρει πολύ η γόπα όσο το λιθρίνει. Έδωσε είδηση τώρα ο Πρόεδρος. Άρα είναι ανοιχτή η πόρτα για τα δυσαρεστημένα στελέχη της δεξιάς, τα οποία ξαφνικά διαφώνησαν με την κεντρική επιλογή του κόμματος Κορμού της Νέας Δημοκρατίας. Αν κατάλαβα καλά, διορθώστε με. Γιώργο, επαναλαμβάνω άλλη μια φορά. Δεν υπάρχει εκκλησία που να κλειδώνει την πόρτα και δεν υπάρχει κόμμα που να βάζει κάγκελα. Το είπε. Εκεί. Αλλά υποχρεούμεθα, επαναλαμβάνω. Να έχουμε ένα καλό δημιστήριο προηγουμένως, να μην βρεθούμε στα ίδια διέξοδα την άλλη φορά. Με πάρα πολύ κόπο έκτισα τα καινούργια στελέχη. Και το λέω επίσημη παρησία ότι σήμερα μπορώ να παρατάξω πολύ καλύτερα, ανώτερα, καλυμμένα, μορφωμένα και ηθικά στελέχη από αυτά τα οποία έφυγα. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θα κάνουμε αρκετές κουβέντες γιατί θα δούμε και την πορεία των πραγμάτων. Πολλά θα γίνουν μέχρι τις επόμενες εκλογές. Θέλω να δώσω ευκαιρία να ξεκαθαρίσω. Ναι. Γιατί, Γιώργο, λυπάμαι ότι εκτός από μια καθίζηση του πολιτικού κόσμου, συλλήβδην, και δεν το εξειδικεύω, βλέπω και μια καθίζηση του επαγγέλματός μας. Ο καθένας, αναλόγως ποιον ιδεολογικό χορηγό έχει αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη, αρχίζει και πυροβολεί προς κάθε κατεύθυνση. Και δεν περιμένει να δει το καταστάλαγμα της απόφασης ενός κόμματος. Χαίρομαι λοιπόν που ξεκαθαρίζω. Δεν πρόκειται κατά καμία έννοια να μπω στην κυβέρνηση. Πρώτον, δεν μου το ζήτησαν. Δεύτερον, είναι απόφασή μου ότι δεν μπαίνω στην κυβέρνηση. Σαφής. Είναι ο χυλός και το γιαούρτι. Το ότι θα βοηθήσω την Ελλάδα σε επιμέρους θέματα, σαφής, αυτό είναι επίσης σαφές. Αυτή είναι η θέση μου. Είστε απόλυτα σαφείς. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά.